Ο κύριος Σπύρτζης από τον ΣΥΡΙΖΑ. Ευχαριστώ πολύ, κύριε Πρόεδρε. Παρακαλώ. Αξιότιμοι κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, θα ήθελα να ξεκινήσω με κάτι που άκουσα τώρα στις παρεμβάσεις των εκπροσώπων της Νέας Δημοκρατίας. Κύριε Σπύρτζη, μισό λεπτό. Σας παρακαλώ λίγο ησυχία να ακούσουμε τον ομιλητή. Θα ήθελα λοιπόν να ξεκινήσω με ένα ερώτημα από τις παρεμβάσεις που έκαναν οι εκπρόσωποι της Νέας Δημοκρατίας. Αν παράγεται τόσο πλούτο με την πολιτική σας, την οφειλελεύθερη, ναι, αν θα παράγεται για τον χρόνο, γιατί προβλέπετε αύξηση 2,8% και όχι 4% που λέγατε για το 2020. Γιατί είναι διάλογο. Ναι. Συζητάμε λοιπόν, αγαπητοί συνάδελφοι, 6 μήνες μετά τις εκλογές, τον πρώτο προϋπολογισμό με κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας. Και ήδη έχουν αναδειχθεί όχι μόνο τα ψέματα που ακούγαμε 4,5 χρόνια, αλλά έχουν αναδειχθεί και οι ψεύτικες υποσχέσεις της Νέας Δημοκρατίας. Παρότι, αγαπητοί συνάδελφοι, έχετε το μοναδικό προνόμιο όλων των ελληνικών κυβερνήσεων όλων των εποχών να βρείτε γεμάτα ταμεία, να βρείτε 37 δισεκατομμύρια, σε αντίθεση με το 2015, που εμείς ψάχναμε ευρώ-ευρώ για να πληρώσουμε μισθούς και συντάξεις. Και υπήρχε μια κοινωνία σε απόγνωση. Και καταλαβαίνω ότι θέλετε να ξεχάσετε το πώς ήταν η ελληνική κοινωνία το 2015, αλλά δεν καταλαβαίνω να έχετε πάθει αμνησία για τους τελευταίους 6 μήνες. Τι λέγατε πριν τις εκλογές και τι λέγατε και τις πρώτες ημέρες που είσαστε κυβέρνηση. Τι ξεχάσατε λοιπόν? Ξεχάσατε τη μεσαία τάξη, επιχειρείτε μάλιστα την αλλαγή του ορισμού της. Ξεχάστηκε το 1/5 που μετά τις εκλογές ανατρέπει στα λόγια από τους υπουργούς σας, αλλά δεν έχει ξεκινήσει ένας διαγωνισμός, μία προκήρυξη προσλήψεων για τις κρίσιμες κοινωνικές ανάγκες. Το ανάποδο κάνετε, καταργείτε προκηρύξεις σε εξέλιξη μέσω ΑΣΕΠ και θεσμοθετείτε κατ' εξαίρεση προσλήψεις παντού. Έχετε κάνει το 1/5 που λέγατε 0/5, όχι αυτά που λέτε ότι θα καλύψετε για τις κοινωνικές ανάγκες. Ξεχάστηκε η κριτική της Νέας Δημοκρατίας για τους μετακλητούς. Δεν θα λαϊκίσουμε εμείς, κύριε Σκυλιακάκη, ούτε για αυτά που ακούγαμε 4,5 χρόνια, ούτε για συγγενείς, ούτε για δίθεν προσλήψεις για μετακλητούς. Θα αναδείξουμε όμως τον παλαιοκομματισμό σας. Αυξήσατε τις αμοιβές των μετακλητών. Θα θέλαμε να ρωτήσουμε, να μας πείτε από ποιο κωδικό μισθοδοσίας θα πληρώνετε τους μισθούς του επιτελικού κράτους των 600 υπαλλήλων και μετακλητών της Προεδρίας Κυβέρνησης. Προβλέψατε 31 εκατομμύρια για την Προεδρία της Κυβέρνησης αντί για 8,9 που υπήρχαν πριν. Τι έχετε υπολογίσει τα 30 εκατομμύρια, μόνο εσείς ξέρετε. Την ΕΡΤ, τον ΑΠΕ, τους φορείς που έχετε μεταφέρει στον Πρωθυπουργό. Αντί για προϋπολογισμό που δείχνει καθαρά τις δαπάνες του, κρύβετε τα κόστη του παλαιοκομματισμού σας. Πληρώνετε με δεκάδες εκατομμύρια το στρατό του επιτελικού κράτους που στείνει το επιθετικό κομματικό σας κράτος, παίζοντας κρυφτό στον προϋπολογισμό. Ξεχάστηκαν οι άριστοι και η αξιοκρατία, ξεχάστηκαν τα αυξημένα προσόντα των αρίστων, αφού καταργήσατε ακόμη και το πτυχίο στους μετακλητούς και σε κρίσιμες θέσεις του κράτους, ξεχάσατε τα συμβίβαστα και αυτά τα καταργήσατε. Τι να πρωτοθυμηθούμε σε 6 μήνες? Τους διοικητές των νοσοκομείων, τους τεχνοκράτες υπουργούς χωρίς πτυχίο, την κατάργηση των προκηρύξεων των γενικών γραμματέων, την κατάργηση των ανεξάρτητων αρχών. Ξεχάστηκε, αυξήσατε τις αμοιβές των μετακλητών. Ξεχάστηκε, όπως λέγατε, ότι έχουμε 4ο μνημόνιο. Να το βάλετε στην εισηγητική έκθεση, δεν το γράφετε. Ξεχάσατε, όπως πάντα, το εθνικό σχέδιο που ποτέ δεν είχε η δεξιά για τη χώρα και για τις υγιείς παραγωγικές δυνάμεις. Το ελληνικό, ξεχάστηκε η ανάπτυξη, όχι το 4%, η ανάπτυξη γενικά. Το ελληνικό σε μία εβδομάδα θα έχει μπουλντόζες. Έχουν περάσει 6 μήνες και δεν μπορείτε να ολοκληρώσετε ένα διαγωνισμό. Στα έργα υποδομών ακυρώνετε τον ένα διαγωνισμό μετά τον άλλο και επιφυλάσσεστε να μας πείτε το σχέδιο, το ανύπαρκτο σχέδιο που έχετε, 6 μήνες μετά. Ανατρέπετε το εθνικό στρατηγικό σχέδιο υποδομών μεταφορών με το απόλυτο τίποτα. Στα υποεξέλιξη έργα, ακόμη και αυτά που αφορούν τις αποκαταστάσεις φυσικών καταστροφών, έχουν βαλτώσει και μένουν απλήρωτα. Είναι το μνημείο ασυνέχειας.
Και ξεχάσετε ακόμη και τα 5 εμβληματικά έργα που είπε ο Πρωθυπουργός. Πού είναι εκείνα τα αρχαιολογικά μουσεία με το Μετσόβιο, οι φυλακές Κορυδαλού και όλα τα υπόλοιπα. Πάνε και αυτά. Και πριν λίγη ώρα, η Υπουργός Πολιτισμού σε Επιτροπή της Βουλής προανήγγειλε κοινικά την απόφαση του ΚΑΣ που συνεδριάζει αύριο για απομάκρυση των αρχαίων από το σταθμό Βενιζέλου στο Μετρό Θεσσαλονίκης, αγνοώντας και την επιστημονική κοινότητα και τις αποφάσεις του ίδιου οργάνου το 2017. Είναι ένα χαρακτηριστικό δείγμα του μη σεβασμού της Νέας Δημοκρατίας στα όργανα του κράτους και στην ανεξαρτησία τους. Και άκουσε και τον Υπουργό Ψηφιακής Πολιτικής, μακάρι να τα υλοποιήσει αυτά, το ευχόμαστε. Αλλά επειδή εμείς δεν ξεχνάμε τις πρώτες μέρες και αυτά που λέγατε, τι έγινε με εκείνο το 112 που μας στέλνατε μηνύματα? Τι έγινε, θα υλοποιηθεί ποτέ? Τι έγινε με εκείνο το τρομερό έργο που αδειάσατε το οικόπεδο στο Μάτι και φτιάξατε ένα άλλο σε παράνομο οικόπεδο στο Μάτι, στον Νίκο Ναύτη? Τι έγινε με τις κοινέ υπουργικές αποφάσεις 6 μήνες των φυσικών καταστροφών που δεν έχετε βγάλει πουθενά? Πουθενά. Ούτε στη Θάσο, ούτε στη Χαλκιδική, ούτε πουθενά. Τι δεν ξεχάσατε? Δεν ξεχάσατε την παλιά σας τεχνικό σκηνό. Τις εξυπηρετήσεις, τις κατεξαίρεσεις προσλήψεις, τα 12 δις από τα 37 δις θυσίες του ελληνικού λαού για τις τράπεζες, πάλι για τις τράπεζες. Θεσμοθετήσατε το σχέδιο Ηρακλής για τις τράπεζες και το σχέδιο Λερναία Ύδρα για τον ελληνικό λαό. Και από την Εργάνη φαίνεται η μείωση κατά 156.000 θέσεων εργασίας από τα αποτελέσματα της πολιτικής σας. Για να ολοκληρώνω, κύριε Πρόεδρε, θέλω να μιλήσω ένα λεπτό για, όχι για τις παλαιοκομματικές πρακτικές, αλλά για την τοπική αυτοδιοίκηση. Αν μου επιτρέπετε, μέσα στην αξιοκρατία που επικρατεί. Από το 2010 ως το 2015 μειώσατε 63% τους πόρους του ΝΟΤΑ. Ανατρέψατε μέσα σε λίγες μέρες την απλή αναλογική φέροντας χάος. Κάνατε σε 5 σχέδια νόμου στη συνέχεια άλλες αλλαγές. Θέλετε να μετατρέψετε τις αναπτυξιακές εταιρείες των Δήμων σε τεχνικές υπηρεσίες έξω από το ευρωπαϊκό πλαίσιο, δημιουργώντας εστίες αδιαφάνειας. Μεταφέρετε εκατοντάδες εκατομμύρια από 1,5 δις, πάτε το πουδουέστα 750 εκατομμύρια, σε χρηματοδοτούμενα έργα, κλείνοντας τα μάτια ότι οι Δήμοι δεν έχουν το προσωπικό για να τα τρέξουν. Και βέβαια, καταργείτε το Φιλόδημο. Ένα πραγματικά αναπτυξιακό πρόγραμμα ανάσης για την τοπική αυτοδιοίκηση που είχε να το δει από το 2006. Με ένα μεγάλο ψέμα του Υπουργού ότι βρήκε μόνο 134 εκατομμύρια. Όταν όλα τα χρήματα είναι στο Ταμείο Παρακαταθητικών και Δανείων και στην Ευρωπαϊκή Τράπεζα. Θέλετε τους δημάρχους, τους δικούς σας δημάρχους, στους προθαλάμους να παρακαλάνε για ένα έργο. Παραδοσιακά. Παραδοσιακά. Και να είναι καλά παιδιά στον επιτελικό σχεδιασμό του κομματικού επιτελικού κράτους. Μέχρι και η ΚΕΔΕ διαφώνησε. Δεν μας λέτε για τις έκτακτες επιχορηγήσεις στους Δήμους, στους ορεινούς, στους νησιωτικούς, στα υπόλοιπα. Ο ελληνικός λαός, από τον οποίο αντλείτε την εξουσία, απουσιάζει από τους υπολογισμούς σας. Αποφασίζετε χωρίς αυτόν και σε βάρος του. Αυτό που κάνετε ξανά, όπως κάνετε και τα προηγούμενα χρόνια, έχει ένα βασικό στόχο. Την ανατροπή του κράτους δικαίου, του κράτους πρόνοιας, του κοινωνικού κράτους. Κλείνοντας, αγαπητοί συνάδελφοι της Νέας Δημοκρατίας και του Παλαιοκομματισμού, σας καλούμε να μην συνεχίσετε την πολιτική του χθες, του δογματικού νεοφιλελευθερισμού, να μην ξαναοδηγήσετε τη χώρα στην περιπέτεια των μνημονίων, γιατί εκεί πηγαίνετε, να μην κληθούμε πάλι να βγάλουμε την ελληνική κοινωνία από τα διέξοδα που δημιουργείται ξανά και ξανά. Ευχαριστώ πολύ. Και εμείς ευχαριστούμε.